Είναι την κόψη, αυτό σκέφτεται. Έχω την τιμή να είμαι στην ομάδα των εθελοντών συνεργατών του Δημήτρη του Σταυρακόπουλου που όλοι γνωρίζουμε, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα προσωπικού οράματος, εξαιρετικού πηγαίου πάθους και ασίγαστου πραγματικά ενέργειας μεγάλης για να συνεχίζει αυτό το έργο, το να αναβιώσει στοιχεία πολιτισμού του νησιού. Το εργοστάσιο ζεσιμάτων που βρισκόμαστε τώρα είναι ένα από αυτά τα έργα τα οποία ο Δημήτρης έχει υπό το όραμά του και την επίβλεψή του και γι' αυτό το λόγο δημιούργησε πριν λίγους μήνες έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ονομάζεται Ερμούπολης Heritage, αλλιώς περιουσία της Ερμούπολης στα ελληνικά και έτσι μέσα από αυτό μπορεί να εντάσσει διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν συνδέονται μόνο με βιομηχανικά κτίρια και στοιχεία κληρονομιάς, αλλά και ενδεχομένως κάποια βάρκα που όλοι μπορεί να έχουμε δει και να θαυμάσει, κάποιο αυτοκίνητο που όλοι να έχουμε δει στους δρόμους του νησιού και γενικά άλλα στοιχεία τα οποία πραγματικά μας κάνουν όλους υπερήφανους όταν τα βλέπουν. Μαζί με τον Δημήτρη, σήμερα έχουμε και την τιμή να έχουμε κοντά μας και μέλη της οικογένειας ζεσιμάτων και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι υπέροχο και για μένα και για τους άλλους συνεργάτες να γνωρίζουμε το πόσο όμορφα έχετε εμπιστευτεί τον Δημήτρη σε αυτό το έργο όλα αυτά τα χρόνια και είναι υπέροχο το ότι και σήμερα με την παρουσία σας εδώ τιμάτε αυτή τη βραδιά. Γιατί η σημερινή βραδιά είναι ένας φόρος τιμής. Είναι ένας φόρος τιμής γιατί σήμερα είναι ακριβώς 35 χρόνια από μια ημερομηνία η οποία ήταν πολύ δύσκολη για αυτό το εργοστάσιο. Ήταν 35 χρόνια όταν έπρεπε να κλείσει πια αυτό το εργοστάσιο, να μην ξανανοίξει η πόρτα αυτού του εργοστασίου. Δεν σας κρύβω, εγώ συγκινούμαι λίγο τώρα που το λέω. Φαντάζομαι πόσο περισσότερο εσείς που έχετε ζήσει εδώ και μάλιστα άνθρωποι όπως εσείς. Μου επιτρέπετε να σας αποκαλέσω, να μας προσφωνήσω κύριε Αντώνη, μια και 35 χρόνια τώρα ήσασταν εδώ. Και όχι όμως μόνο εσείς, ενδεικτικά αναφέρω εσάς. Η σημερινή βραδιά λοιπόν είναι ένας. Παρακαλώ. Το εργοστάσιο μας έδωσε την άδεια και με ειδοποιεί η κυρία Ιωάννα από εκεί. Και Ραντώνη μου λέει, μου είπε να βγάλω τις αποζημιώσεις. Το κλείνομαι. Ναι. Σκεφτείτε. Ναι. Και σπούδαζα και τα δύο μου παιδιά. Ναι. Το καταλαβαίνω, ήταν πολύ δύσκολο και καταλαβαίνω. Αλλά δόξασε ότι ο Θεός, όλα καλά. Το ότι τώρα μας το αφηγήσετε με ένα χαμόγελο που ξέρω ότι είναι ένα πηγαίο χαμόγελο γιατί δείχνει τη δύναμη ψυχής που έχετε. Δόξα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θεός. Να είστε πάρα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά μου επιτρέπετε να πω, όπως εσείς, όπως και άλλοι από τους συναδέλφους, θα χαρούμε αυτή η βραδιά και να συζητήσετε μεταξύ σας αλλά και να μοιραστούμε μαζί κάποια πράγματα. Ήδη πολλοί από εσάς έχετε επενδύσει και από το χρόνο σας με κάποιες συνεντεύξεις που έχετε παραχωρήσει και ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας μεγάλη και άλλοι συναδελφοί να παραχωρήσετε συνεντεύξεις. Και όλα αυτά είναι ενδεικτικά ένα μόνο μικρό μέρος των όσων συμβαίνουν εδώ. Και αυτό το μικρό μέρος όλο και περισσότεροι το κατανοούμε και ερχόμαστε λίγο πιο κοντά. Και σήμερα ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είναι πολύ κοντά μας και η κυρία Δράκο, υπεύθυνη παιδείας. Και μου επιτρέπετε να πω και πολιτισμού, γιατί και εγώ συνδέομαι με τον χώρο της παιδείας και αλίμονο αν η παιδεία με τον πολιτισμό δεν συνδέονται. Αλλά και φυσικά και ο κύριος Κουταβάς, ο οποίος επίσης. Με συγχωρείτε, γιατί δεν βλέπω. Συγγνώμη. Τα μίντια ήταν ανάμεσά μας, το συγγνώμη. Ως υπεύθυνος του αντιδήμαρχος τουρισμού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πλαισιώνετε, υποστηρίζετε και με την παρουσία σας και με τις πράξεις σας και την ενεργή σας υποστήριξη το έργο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Κυρίως όμως έλεγα ότι επειδή σήμερα είναι ένας φόρος τιμής σε εσάς, εσάς είστε που έχουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για ό,τι προσφέρατε όλα τα χρόνια που υποστηρίζατε το εργοστάσιο αυτό και που αυτό είναι ένα ενδεικτικό μόνο δείγμα ανθρώπων που έδιναν την ψυχή τους και όχι μόνο τη σωματική τους ενέργεια για να παραχθεί κάποιο έργο. Και φυσικά
τις οικογένειες των επιχειρηματιών, οι οποίοι μέσα από αυτή τη σύμπραξη ήταν που κατέστησαν τη Σύρο να είναι ένα μοναδικό φαινόμενο και σε διεθνές επίπεδο. Όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το όραμα ήταν αυτό που πραγματικά έχει εμπνεύσει τον Δημήτρη Σταυρακόπουλο, το οποίο θα ήθελα τώρα να τον έχω εδώ κοντά μου, γιατί για μένα ήταν από τους ανθρώπους που πρωτογνώρισα στο νησί όταν ήρθα. Είμαι μόνο 3 χρόνια εδώ στο νησί, αλλά μου επιτρέπετε να πω ότι νιώθω Συριανή. Και ένας από τους ανθρώπους που ενέπνευσε για να αισθάνομαι έτσι ήταν ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, θα ήθελα λίγο να μοιραστείς μια καλησπέρα. Λοιπόν, σας καλησπέριζω όλους. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας καλησπέριζω όλους σε αυτό το χώρο που ουσιαστικά είναι το μοναδικό εργοστάσιο που έχει απομείνει στη Σύρο ανάμεσα στα 68 που είχαμε. Και αυτή η βραδιά ουσιαστικά, όπως σας είπε και η Ειρήνη, είναι αφιερωμένη και στους ανθρώπους που εργάστηκαν εδώ πέρα, αλλά και στους επιχειρηματίες, στην οικογένεια των ζεσημάτων, οι οποίοι επένδυσαν και μαζί, όλοι μαζί, άφησαν αυτή την ιστορία εδώ. Όπως έχουμε δει όλοι μέσα στους αργαλιούς, έχετε χαραγμένα τους έρωτές σας, έχουμε βρει τα βιβλιάρια σας, έχουμε βρει προσωπικά αντικείμενα και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είμαστε χαρούμενοι που προσπαθούμε λίγο να αναβιώσουμε όλη αυτή την ιστορία η οποία έχει γραφτεί και πιστεύω θα συνεχίσουμε έτσι για να τουλάχιστον αποτυπώσουμε την ιστορία και να συνεχιστεί για τις επόμενες γενιές, να μείνει κάτι παρακαταθήκη, έτσι ώστε να αφήσουμε και εμείς ένα στίγμα πίσω μας. Χαίρομαι που είστε εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς να θέλω να είμαι φορτική, αλλά με μεγάλη χαρά αν θα ήθελε και κάποιος από την οικογένεια να απευθύνει ένα χαιρετισμό ή να πει οτιδήποτε, με μεγάλη χαρά. Είναι ιδιαίτερη βραδιά και μεγάλη τιμή. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς η παρουσία λέει πολλά λόγια, έτσι κι αλλιώς, αλλά αν κάποιος ευχαρίστως. Και ακόμα λείπουν. Μπορεί και τώρα ή και μετά, η βραδιά θα είναι μακριά και όποιος θέλει ευχαρίστως. Και επίσης πριν δώσω εγώ λόγο, αν θα θέλατε επίσης, κυρία Δράκο, εσείς ή εσείς επίσης, κύριε Κουταβά, όποιος θα ήθελε, μεγάλη χαρά. Είναι μια βραδιά, όπως είπα και πριν, δεν έχει την επισημότητα μιας αυστηρότητας, αλλά έχει την επισημότητα χάρη στην αξία της βραδιάς. Οπότε, χαρά μας. Μαζί με τον Παναγιώτη που είναι στον τουρισμό και ξέρω ότι έχει έρθει εδώ πολλές φορές, εκ μέρους του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, να συγχαρώ τον Δημήτρη και την ομάδα που τον περιβάλλει για την πρωτοβουλία του αυτή. Να συγχαρώ εσάς που με όλες αυτές τις αντιξοότητες στο κλείσιμο της δουλειάς συνεχίσατε να προχωράτε και μετά από τόσα χρόνια βρίσκεστε εδώ για να ανταλλάξετε γνώμες, ιδέες, απόψεις, να πείτε ό,τι θυμάστε. Και γενικά ένα μπράβο στη ζωή που έχει φτάσει τη σειρά μας εδώ που είναι. Σαν παλιά εκπαιδευτικός που έχουμε μελετήσει βιομηχανική κληρονομιά πάρα πολλά χρόνια, είμαι στη θέση να σας πω ότι το σημαντικότερο δεν είναι τα ντουβάρια που μένουν και οι μηχανές που υπάρχουν, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή η περιουσία του νησιού μας είμαστε εμείς οι άνθρωποι και συγκεκριμένα εσείς που δουλέψατε και ξέρετε τι σημαίνει δουλεύω με τα χέρια μου, κουράζομαι, περπατάω, στείνω την οικογένειά μου, βλέπω κουνάτε το κεφάλι, νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε λίγο πιο πολύ των γραμμάτων και λίγο ζηλεύαμε ή μπορεί να μας ζηλεύατε, αλλά όλοι μαζί χτίζαμε τον τόπο μας. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πιω στο Δημήτρη, στην ομάδα του και στη Σύρα. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε. Κύριε Κουταβά. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα σας κουράσω. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη, διότι όπως είπε και η κυρία Δράκο, έχει τύχει και έχω έρθει πάρα πολλές φορές εδώ. Είναι αρρωγός στην προσπάθεια που κάνω
για να προβάλλουμε τη Σύρο. Η βιομηχανική κληρονομιά του νησιού είναι κάτι μοναδικό, το Manchester του Αιγαίου λέγανε. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βγει προς τα έξω, είναι κάτι που πρέπει να το μάθει ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στέκεται δίπλα μου και κάθε φορά που χρειάζομαι το χώρο για να ξεναγήσουμε δημοσιογράφους και να το δείξουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, ο Δημήτρης είναι δίπλα και αυτός και η ομάδα του, οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσετε και εσείς όμορφα. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή η σημερινή, να βρεθείτε όλοι εδώ πάλι. Θεωρώ ότι έτσι θα σας γεμίσει με νοσταλγία και γιατί όχι να το καθιερώσει ο Δημήτρης και κάθε τέτοια μέρα να μην τη θυμόμαστε έτσι με έναν αρνητισμό ότι έκλεισε το εργοστάσιο, αλλά να τη θυμόμαστε ως μια καινούρια αρχή αυτού που κάνει ο Δημήτρης, ούτως ώστε να αναδείξει όλον αυτόν τον πλούτο που έχουμε στο νησί. Καλή βραδιά σε όλους. Ευχαριστώ. Και ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν ήμασταν συνεννοημένοι, αλλά είπατε ακριβώς αυτό το που έχει το νόημα της σημερινής βραδιάς. Είναι μια βραδιά αναδίωξης. Να όλη την Ελλάδα να δούνε τη Σύρο τι ήταν. Μείνετε ήσυχος φυσικά και αυτό το βίντεο και πολλά άλλα γιατί δημιουργείται και υλικό. Και ακριβώς αυτή η ζωντανή κληρονομιά, όπως είπαμε... Αυτό μέσα το πανόραμα που υπάρχει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχετε πολύ δίκιο. Και στο εξωτερικό και εδώ. Και μια και είπατε για τη σημερινή βραδιά, δεν ξέρω επίσης αν έχετε υπόψη σας πέρα από το ότι συμβαίνει... Θα ζητώ συγγνώμη, να έρθω λίγο από εκεί να μην ταλαιπωρώ. Γιατί μπορώ να έρθω και από εκεί. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς θα ξέρετε ότι χθες του Αγίου Φανουρίου. Okay. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σαν και μέσα από την πρωτοβουλία και το έργο του Δημήτρη, σαν να φανουρέθηκε κάτι. Σήμερα λοιπόν, εκτός από το φύλεμα που βλέπετε στο τραπέζι, το οποίο μπορεί να σας θύμισε λίγο το κολατσιό εκείνων των εποχών, και γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος για αυτό το μικρό φύλεμα, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι καθαρά συμβολικό, και ένα κομμάτι φανουρόπιτας θα έρθει ως γλυκό μετά. Ακριβώς για να μας εμφανιστεί ό,τι ο καθένας επιθυμεί και να έχει όλη αυτή την ομορφιά που ο κύριος Αντώνης μας μετέφερε πριν με αυτό το μήνυμά του. Και γι' αυτό θα ήθελα, επειδή η βραδιά από εδώ και πέρα θα είναι πολύ χαλαρή, η ομορφιά της βραδιάς είναι στο να βρεθούμε και να μιλήσουμε μεταξύ μας και μετά όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στο χώρο εξαιτίας του κορονοϊού. Θα είναι λίγο σε προσωπικό επίπεδο, δεν θα πάμε όλοι μαζί μέσα, αλλά όποιος θέλει μπορεί να επισκέπτεται λίγο το χώρο. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο, αν θέλει κάποιος, μπορεί με κάποιες φωτογραφίες και υλικό από το παρελθόν να εκτεθεί για λίγο. Αλλά η πρόθεση του Δημήτρη είναι να προγραμματίσουμε πρώτα ο Θεός μέσα στο χειμώνα πολύ ωραίες ξεναγήσεις που είναι έτσι κι αλλιώς σχεδιασμένες από τον Δημήτρη και ομάδα επιστημόνων ειδικών σε αυτό το θέμα, ώστε και εσείς αλλά και μέλη των οικογενειών σας να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σωστά στο πλαίσιο μιας ξενάγησης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μέσα στο χειμώνα. Οπότε μην ανησυχείτε, η σημερινή βραδιά είναι περισσότερο για να πιούμε και να τσουκρίσουμε όλοι τα ποτήρια μας και να ειδωθούμε όλοι μεταξύ μας. Αλλά και με μεγάλη μας χαρά, όποιος κύριος ή κυρία θα ήθελε να μοιραστεί καλή ώρα τώρα στην ομίγυρη κάτι, θα είναι τιμή. Δεν θέλω να κοιτώ συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά όλοι νομίζω θα ήθελα, αν νιώθετε την επιθυμία έτσι, να μοιραστείτε κάτι με την ομάδα. Αλλά ας ξεκινήσει ο κύριος Αντώνης. Αν είμαστε καλά παιδιά. Αυτή είναι ένα ποτηράκι. Σας ακούμε, κύριε Αντώνη. Μια φορά, τότε που ήταν τα παλιά αργαλιά, είχε αξόνι και είχε μοτέρ με λουρί. Ποιον είχε πάρει το λουρί? Κάποιον είχε πάρει. Ναι. Μεταξύ ανεβαίνω απάνω να βάλω το λουρί και φύγω σκάλα. Και με πάω τον άξονα και βάλανε τη σκάλα και κατέβηκα. Και ένα άλλο ήταν
πολεμούσα ένα αργαλιό. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε να με συνοδεύσετε. Πάμε από εκείνα ή και από εδώ, αλλά όρθιος. Συγγνώμη. Τώρα, εδώ όρθιος δεν σας ακούμε όλοι καλά. Είναι πολύ κουραστικό για λίγο. Όχι, όχι. Για να σας ακούνε όλοι οι συνάδελφοι γιατί σας θυμούν. Παρακαλώ, εσείς να συνεχίσετε απλά λίγο εδώ για να μπορούμε όλοι οι συνάδελφοι να σας ακούμε καλά. Τι θέλω να εγώ εργάστηκα εδώ από το 51, όλα τα μηχανήματα τα έβαλα εγώ, τα τοποθέτησα, όλες οι εργάτριες εργαστήκανε, δεν ξέρω αν είχαν παράπονο και αυτό. Αλλάζανε συνέχεια, μια παντρεύτηκε, σταμάτησε και συνέχισε. Με τον γάμο σταματούσαμε, βασικά με τον γάμο σταματούσαμε. Κύριε Αντώνη, έκλαιγε καμία. Να. Εσύ. Εσύ έκλαιγε. Σήμερα μέσα θα κλάψω το πολύ. Δόξασαι ο Θεός. Εγώ έκλαιγα την πρώτη εβδομάδα, μέχρι να μάθω τον κόπο. Εγώ είχα 12 χρόνια. Ωραία, και μια ερώτηση. Πώς θα βγάζατε πέρα με τόσες γυναίκες? Ήταν μικρές, μικρές. Δεν έδωνα το δικαίωμα για να μην με καβαλήσουν. Ήταν κύριος. Αλλά ήταν και καλό μέρος. Το καλύτερο. Αλλά πώς τις κουμαντάρατε εδώ σε ένα σπίτι και ήταν δύσκολο. Και ένα άλλο. Τώρα... Είχαμε και την κυρία Βαγγελιό που επίβλεπε και δεν άφηνε. Το σημάδι ότι αφήνει ήταν χαλασμένο. Αρχίσαμε τα κομμενιλίκια. Έπεφτε η παραγωγή, ρωτούσε ο σημάδι. Δεν είχε κομμενιλίκια. Δεν είχε κομμενιλίκια. Δεν είχαν άντρε. Του ευχόμαστε. Όχι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, όποιο άλλο κύριο κυρία θέλει να μοιραστεί οτιδήποτε, αυτή είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Αλλά κι αν θέλετε να αρχίσουμε με κρασάκι και τσιπουράκι και να πιούμε όλοι στην υγεία του Δημήτρη και η βραδιά είναι δική μας, εντάξει. Να είστε πολύ καλά. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Ήταν οι διάστρα, ήταν οι κομμινιέρες, ήταν άλλα. Τα αγκαλιά είναι εκεί που ήταν. Μπράβο, εκεί σου το γυναίκα.